Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μάιος του 2020 και επειδή είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο χώρο του μπάσκετ και ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανοιχτά γήπεδα, θα σας προβάλλουμε ένα μικρό ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει την κατάσταση των γηπέδων στη Ρόδο. Ξεκινώντας από το γήπεδο της ανάληψης, το λεγόμενο γήπεδο του Ιβίσκου. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το γήπεδο, το οποίο δημιουργήθηκε πριν περίπου 20 χρόνια. Βλέπετε, η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Επειδή δεν τολμώ να μπω μέσα και ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο συγκεκριμένος χώρος, θα σας δείξω τον περιβάλλοντα χώρο και σε τι κατάσταση βρίσκεται το ανοιχτό γήπεδο. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι έχουν ξυλωθεί τα περισσότερα, οι τουαλέτες είναι ανοιχτές. Αν αυτό δεν είναι εστία μόλυνσης, τότε τι είναι? Αυτό λοιπόν είναι το γήπεδο του Ιβίσκου. Αυτό το δείχνουμε μήπως και ευαισθητοποιηθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτό το γήπεδο, που παίρνουν αποφάσεις ή που τουλάχιστον έχουν τη διάθεση. Το έμβλημα του Ιβίσκου παλιά, δείτε τι έχει στους στίχους, τι έχουν ζωγραφίσει. Φυσικά, αφού υπάρχει ατιμωρησία και καμία εποπτεία σε αυτό το γήπεδο, φυσικά και θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Συνεχίζοντας λοιπόν το ρεπορτάζ, δείτε εδώ σε τι κατάσταση είναι οι τουαλέτες. Και τα πάντα είναι ανοιχτά και από ό,τι μου λένε εδώ οι κάτοικοι, τα απογεύματα και ιδιαίτερα τα πρωινά, έρχεται κόσμος. Και όχι μόνο ο μεγάλος κόσμος, αλλά και μικρός. Δείτε. Αυτό το φως εκεί πάνω, προβολέας δηλαδή, πώς κουνιέται. Αν φυσούσε λίγο, είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Βέβαια, στον άλλο προβολέα δεν υπάρχει προβολέας, προφανώς και έπεσε. Οι άλλοι προβολείς είναι στη θέση τους. Αλλά ξαναδείχνω τον προβολέα, ο οποίος προφανώς είναι έτοιμος να πέσει. Μακάρι να μην πέσει σε κάποιο κεφάλι. Στον εξωτερικό χώρο δε υπάρχει προφανώς η ίδια κατάσταση. Το ντουλάπι της ΔΕΗ είναι ανοιχτό, αν βλέπετε. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η κατάσταση έξω από το γήπεδο. Με τα σκουπίδια να είναι μαζεμένα στον ίδιο χώρο. Βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο του γήπεδου, του Ιβίσκου, όπου και εδώ βλέπετε επικρατεί το ίδιο σκηνικό, το ίδιο θέαμα, παρατημένα τα πάντα. Σπασμένες λάμπες, σκουπίδια παντού. Να δείξουμε και μια πανοραμική εικόνα του γηπέδου.
Δείτε πως κουνιέται. Δεν φυσάει λίγο. Προφανώς ο άλλος προβολέας έχει πέσει. Είναι κρίμα που τέτοια γήπεδα είναι παρατημένα, λαιλατημένα, εγκαταλελειμμένα βέβαια, στο έλεος του Θεού. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και εδώ έρχονται και παιδιά και οικογένειες. Βέβαια είναι νωρίς το πρωί τώρα και δεν βλέπουμε κόσμο, όμως αν έρθετε το μεσημέρι, αν έρθετε το απόγευμα, θα δείτε πάρα πολύ κόσμο και να παίζει και να τρέχει και να κάνει ποδήλατο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το γήπεδο θα υπάρξει μία μέρημνα ή μία επιτήρηση τέλος πάντων ή να κλείσει αυτό το γήπεδο έτσι ώστε οι εστίες μόλυνσης που είναι πολλές σε αυτό το γήπεδο να μην υπάρχουν πια. Είναι κρίμα για ένα τέτοιο γήπεδο που βρίσκεται σε μία μεγάλη γειτονιά εδώ της ανάληψης να μην μπορεί να καθαριστεί για να μπορούν να παίζουν εύκολα και όποτε θέλουν τα παιδιά της γειτονιάς και να μην υπάρχει αυτή η κατάντια σε αυτό το γήπεδο. Βρισκόμαστε στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα τρέχουν νεράκια από κάπου, δεν ξέρω από πού τρέχουν, δεν είναι δική μου δουλειά. Όμως δεν ήρθαμε να σας δείξουμε το γήπεδο του ποδοσφαίρου, αλλά γυρίζοντας αργά βλέπετε την κατάσταση και την κατάντια που βρίσκεται αυτό το γήπεδο που προφανώς κάποτε ήταν γήπεδο μπάσκετ και για κάποιο λόγο βέβαια είχε γίνει προφανώς για να εξυπηρετηθούν και να παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς των Αγίων Αποστόλων. Όπως βλέπετε μόνο γήπεδο μπάσκετ δεν είναι. Εδώ είναι οι εξέδρες. Εδώ είναι η κατάντια του γηπέδου. Δείτε εδώ τι γίνεται. Πιο πέρα είναι τα αποδυτήρια. Πηγαίνοντας βέβαια πιο πέρα θα δείτε την κατάσταση που βρίσκεται το περιβάλλον χώρος. Δεν θα τολμήσω βέβαια να μπω και εκεί μέσα γιατί ξέρω τι γίνεται. Προφανώς αυτά θα ήταν τα αποδυτήρια κάποιας ομάδας που θα αναλάμβανε αυτό το χώρο. Φυσικά και είναι ανοιχτά για κάθε είδους χρήση, βέβαια όχι για αθλητική. Θα τολμήσω να μπω. Είναι ανοιχτά και βέβαια δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω τι συμβαίνει εκεί μέσα. Αυτό λοιπόν είναι το γήπεδο μπάσκετ των Αγίων Αποστόλων. Οι εξέδρες. Πιο κάτω τα αποδυτήρια. Ο χώρος του μπάσκετ. Το γήπεδο του μπάσκετ. Έτσι όπως είναι τώρα, χωρίς γραμμές, χωρίς μπασκέτες, χωρίς τίποτα, αλλά με πολλά σκουπίδια. Εδώ προφανώς θα υπήρχε η μπασκέτα. Βλέπω ότι υπάρχει η βάση, η οποία μάλλον ξυλώθηκε. Αυτό είναι λοιπόν το γήπεδο μπάσκετ των Αγίων Αποστόλων. Βρισκόμαστε έξω από το γήπεδο στο Ροδίνι, στην οδό Βεργίνας.
Αυτός είναι ο εξωτερικός χώρος του γηπέδου μπάσκετ. Αυτός ο χώρος λοιπόν δημιουργήθηκε προφανώς για αυτή την γειτονιά. Δείτε εδώ, σκουριασμένα κάγκελα και η τραγική εικόνα μίας μπασκέτας που βρίσκεται στο χώρο. Αν πάμε λίγο πιο κάτω, θα δούμε ξεχαρβαλωμένα τα κυβότια της ΔΕΗ. Εδώ είναι ο υπόλοιπος χώρος. Η μπασκέτα, η μία μπασκέτα, η άλλη προφανώς έχει βγει. Δεν ξέρω αν βλέπετε και τις γραμμές που υπάρχουν κάτω. Και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη μπασκέτα. Οι εξέδρες. Και εδώ το γήπεδο θα φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει τη γειτονιά, αλλά όπως βλέπουμε και δυστυχώς πλέον αυτός ο χώρος δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Και εδώ προφανώς επειδή είναι ανοιχτό, ανοιχτή πρόσβαση, θα έρχονται να παίζουν παιδιά από τη γειτονιά. Αυτό λοιπόν είναι το γήπεδο στο Ροδίνι, στα εργατικά του Ροδινιού. Μπορεί να μην είναι η αρμοδιότητά μας τα γήπεδα ποδοσφαίρου, όμως είναι ευκαιρία να σας δείξω και ένα γήπεδο. Γήπεδο! Δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται αυτό. Βρισκόμαστε έξω από την Τάφρο. Αυτή είναι η κατάσταση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, αν μπορεί να λέγεται αυτό. Ξεχαρβαλωμένα τα τέρματα, άφηλια η κατάσταση. Θα πάμε και από την πάνω πλευρά να δείτε, μια γατούλα μέσα. Πριν λίγο καιρό εδώ ήταν μια πινακίδα που έλεγε ότι σε αυτό το γήπεδο δαπανήθηκαν 30.000 ευρώ περίπου και παραπάνω, αν θυμάμαι καλά. Τα σχόλια δικά σας. Βρισκόμαστε από την πάνω πλευρά του γηπέδου που σας είπα. Εδώ απέναντι είναι η Τάφρος, στην οδό Προμηθέως. Αυτά είναι τα τέρματα που βρίσκονται εδώ. Ο χώρος βέβαια δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί. Και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτό το γήπεδο. Βέβαια, αν πάμε στην απέναντι πλευρά, θα δούμε το ίδιο σκηνικό. Άλλο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο δημιουργήθηκε. Και πιανού επένδυση ήταν αυτό, να επενδύσει δηλαδή σε έναν αρχαίο χώρο, αρχαιολογικό χώρο,
ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο γηπεδάκια ποδοσφαίρου στην Τάφρο. Βρισκόμαστε στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, στην Αλεξάνδρου Διάκου, έξω από το 6ο γυμνάσιο. Εδώ λοιπόν άλλο ένα παρατημένο γήπεδο, μπάσκετ. Υπήρχαν μπασκέτες μέχρι πρόσφατα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα. Έχουν αφαιρεθεί οι μπασκέτες πλέον. Εδώ που πριν λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μέχρι πέρυσι και μαθητές του γυμνασίου και του δημοτικού που βρίσκονται απέναντι έπαιζαν εδώ, αλλά και πολλοί από τη γειτονιά ερχόντουσαν και έκαναν κάποια σουτάκια μέχρι κάποιοι να αποφασίσουν να ρίξουν τις μπασκέτες και να είναι απλά ένας χώρος. Εκεί υπήρχε και βόλεϊ. Στο δίπλα χώρο βλέπετε και τις γραμμές. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει τίποτα. Αυτός λοιπόν είναι ο χώρος απέναντι από το 6ο γυμνάσιο της πόλης Ρόδου. Στο κέντρο της πόλης, Αλεξάνδρου Διάκου. Βρισκόμαστε έξω από το Βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο. Ένα γυμναστήριο που δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά και πίσω. Διότι αν θυμάστε καλά, σε αυτό το γήπεδο γινόντουσαν αγώνες μπάσκετ και μάλιστα Α1. Εδώ είναι ο εξωτερικός χώρος. Δεν θα τολμούσα να μπω σε αυτό το γήπεδο μέσα, διότι λυπάμαι που το λέω. Στα δικά μου μάτια βέβαια δεν είναι και τόσο λειτουργικός και θα σας εξηγήσω το λόγο. Εδώ λοιπόν είναι ο εξωτερικός χώρος. Κάποια στιγμή εδώ υπήρχαν και μπασκέτες. Θα σας δείξω στη συνέχεια που. Σε αυτό το γήπεδο λοιπόν ερχόντουσαν παίχτες της Α1 και παίχτες Ευρωλίγκας για να παίξουν. Έπρεπε να έρθει ένας προπονητής, έπρεπε να έρθει μια άλλη ομάδα για να μας πει, ξέρετε κάτι, αυτό το γήπεδο δεν κάνει για αγώνες. Α1 δεν κάνει γενικά για αγώνες. Κάπου εδώ λοιπόν υπήρχαν οι μπασκέτες, 4 μπασκέτες, βλέπετε τις βάσεις. Μία και μία, δύο. Οι δύο, 4. Εδώ υπήρχε ένα μηχανάκι καμένο πριν λίγο καιρό. Προβολής ξεχαρβαλωμένη και εδώ. Ξεχαρβαλωμένα και τα κουτιά της ΔΕΗ. Εδώ είναι οι εξέδρες.
Να σας πω λοιπόν ότι ο εσωτερικός χώρος του Βερετοκλείου εδώ και χρόνια τον συντηρούσαν απλά για να παίζει ο Κολοσσός, για να κάνει προπόνηση ο Κολοσσός. Πλέον δεν γίνεται αυτό. Για να μην πω για τις τουαλέτες, για να μην πω για τα ποδητήρια, για να μην πω για το παρκέ, για να μην πω για το γυμναστήριο που υπάρχει μέσα. Αυτό το Βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει αν κάποιοι δεν πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις, έτσι ώστε να συντηρείται σωστά, να καθαριστεί και να γίνει λειτουργικό, γιατί μέσα σε αυτό το γήπεδο παίζουν μικρά παιδιά, παίζουν ομάδες, παίζουν αθλητές και έρχονται για να γυμναστούν. Αυτό το Βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο πλέον θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Θα πρέπει να αλλάξει από την εξωτερική του εμφάνιση μέχρι τα ποδητήριά του, τους εσωτερικούς χώρους, τις εξέδρες, τα γυμναστήρια, τα ποδητήρια και ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του Βενετοκλείου. Βρισκόμαι έξω από το 5x5 του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ο εξωτερικός χώρος. Τα πάντα ανοιχτά όπως βλέπετε. Θα σας δείξω τη συνέχεια. Στη συνέχεια. Τι με πειράζει πιο πολύ. Παντού υπάρχουν σκουπίδια. Αυτός ο χώρος παλιά ανέπνεε, υπήρχαν ομάδες που έκαναν προπόνηση εδώ. Και εδώ είναι οι εξωτερικές τουαλέτες. Κανένας δεν φιλοτιμείται, δεν ευαισθητοποιείται για να σπάρει να φύγουν. Αν αυτό δεν είναι εστία μόλυνσης, τότε τι είναι. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μάγιος του 2020 και επειδή είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο χώρο του μπάσκετ και ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανοιχτά γήπεδα, θα σας προβάλλουμε ένα μικρό ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει την κατάσταση των γηπέδων στη Ρόδο. Ξεκινώντας από το γήπεδο της ανάληψης, το λεγόμενο γήπεδο του Ιβίσκου. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το γήπεδο, το οποίο δημιουργήθηκε πριν περίπου 20 χρόνια. Βλέπετε, η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Επειδή δεν τολμώ να μπω μέσα και ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο συγκεκριμένος χώρος, θα σας δείξω τον περιβάλλοντα χώρο και σε τι κατάσταση βρίσκεται το ανοιχτό γήπεδο.
Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι έχουν ξυλωθεί τα περισσότερα, οι τουαλέτες είναι ανοιχτές. Αν αυτό δεν είναι εστία μόλυνσης, τότε τι είναι? Αυτό λοιπόν είναι το γήπεδο του Ιβίσκου. Αυτό το δείχνουμε μήπως και ευαισθητοποιηθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτό το γήπεδο, που παίρνουν αποφάσεις ή που τουλάχιστον έχουν τη διάθεση. Το έμβλημα του Ιβίσκου παλιά, δείτε τι έχει στους τοίχους, τι έχουν ζωγραφίσει. Φυσικά αφού υπάρχει ατιμωρησία και καμία εποπτεία σε αυτό το γήπεδο, φυσικά και θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Συνεχίζοντας λοιπόν το ρεπορτάζ, δείτε εδώ σε τι κατάσταση είναι οι τουαλέτες. Και τα πάντα είναι ανοιχτά και από ό,τι μου λένε εδώ οι κάτοικοι, τα απογεύματα και ιδιαίτερα τα πρωινά, έρχεται κόσμος, και όχι μόνο μεγάλος κόσμος αλλά και μικρός. Δείτε, αυτό το φως εκεί πάνω, προβολέας δηλαδή, πώς κουνιέται. Αν αφήσω σε λίγο, είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Βέβαια στον άλλο προβολέα δεν υπάρχει προβολέας, προφανώς και έπεσε. Οι άλλοι προβολείς είναι στη θέση τους. Αλλά ξαναδείχνω τον προβολέα, ο οποίος προφανώς είναι έτοιμος να πέσει. Μακάρι να μην πέσει σε κάποιο κεφάλι. Στον εξωτερικό χώρο δε υπάρχει προφανώς η ίδια κατάσταση. Το ντουλάπι της ΔΕΗ είναι ανοιχτό, αν βλέπετε. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η κατάσταση έξω από το γήπεδο. Με τα σκουπίδια να είναι μαζεμένα στον ίδιο χώρο. Βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο του γηπέδου, του Ιβίσκου, όπου και εδώ βλέπετε επικρατεί το ίδιο σκηνικό, το ίδιο θέαμα, παρατημένα τα πάντα. Σπασμένες λάμπες, σκουπίδια παντού. Να δείξουμε και μια πανοραμική εικόνα του γηπέδου. Δείτε πως κουνιέται. Δεν φυσάει λίγο. Προφανώς ο άλλος προβολέας έχει πέσει. Είναι κρίμα που τέτοια γήπεδα είναι παρατημένα, λαιλατημένα, εγκαταλελειμμένα βέβαια, στο έλεος του Θεού. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και εδώ έρχονται και παιδιά και οικογένειες. Βέβαια είναι νωρίς το πρωί τώρα και δεν βλέπουμε κόσμο, όμως αν έρθετε το μεσημέρι, αν έρθετε το απόγευμα, θα δείτε πάρα πολύ κόσμο και να παίζει και να τρέχει και να κάνει ποδήλατο.
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το γήπεδο θα υπάρξει μία μέρημνα ή μία επιτήρηση τέλος πάντων ή να κλείσει αυτό το γήπεδο έτσι ώστε οι εστίες μόλυνσης που είναι πολλές σε αυτό το γήπεδο να μην υπάρχουν πια. Είναι κρίμα για ένα τέτοιο γήπεδο που βρίσκεται σε μία μεγάλη γειτονιά εδώ της ανάληψης να μην μπορεί να καθαριστεί για να μπορούν να παίζουν εύκολα και όποτε θέλουν τα παιδιά της γειτονιάς και να μην υπάρχει αυτή η κατάντια σε αυτό το γήπεδο. Βρισκόμαστε στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα τρέχουν νεράκια από κάπου, δεν ξέρω από πού τρέχουν, δεν είναι δική μου δουλειά. Όμως δεν ήρθαμε να σας δείξουμε το γήπεδο του ποδοσφαίρου, αλλά γυρίζοντας αργά βλέπετε την κατάσταση και την κατάντια που βρίσκεται αυτό το γήπεδο που προφανώς κάποτε ήταν γήπεδο μπάσκετ και για κάποιο λόγο βέβαια είχε γίνει προφανώς για να εξυπηρετηθούν και να παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς των Αγίων Αποστόλων. Όπως βλέπετε μόνο γήπεδο μπάσκετ δεν είναι. Εδώ είναι οι εξέδρες. Εδώ είναι η κατάντια του γηπέδου. Δείτε εδώ τι γίνεται. Πιο πέρα είναι τα αποδυτήρια. Πηγαίνοντας βέβαια πιο πέρα θα δείτε την κατάσταση που βρίσκεται το περιβάλλον χώρος. Δεν θα τολμήσω βέβαια να μπω και εκεί μέσα γιατί ξέρω τι γίνεται. Προφανώς αυτά θα ήταν τα αποδυτήρια κάποιας ομάδας που θα αναλάμβανε αυτό το χώρο. Φυσικά και είναι ανοιχτά για κάθε είδους χρήση, βέβαια όχι για αθλητική. Δεν θα τολμήσω να μπω. Είναι ανοιχτά και βέβαια δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω τι συμβαίνει εκεί μέσα. Αυτό λοιπόν είναι το γήπεδο μπάσκετ των Αγίων Αποστόλων. Οι εξέδρες και κάτω τα αποδυτήρια. Ο χώρος του μπάσκετ, το γήπεδο του μπάσκετ. Έτσι όπως είναι τώρα, χωρίς γραμμές, χωρίς μπασκέτες, χωρίς τίποτα, αλλά με πολλά σκουπίδια. Εδώ προφανώς θα υπήρχε η μπασκέτα. Βλέπω ότι υπάρχει η βάση, η οποία μάλλον ξυλώθηκε. Αυτό είναι λοιπόν το γήπεδο μπάσκετ των Αγίων Αποστόλων. Βρισκόμαστε έξω από το γήπεδο στο Ροδίνι, στην οδό Βεργίνας. Αυτός είναι ο εξωτερικός χώρος του γηπέδου μπάσκετ. Αυτός ο χώρος λοιπόν δημιουργήθηκε προφανώς για αυτή την γειτονιά. Δείτε εδώ, σκουριασμένα κάγκελα και η τραγική εικόνα μίας μπασκέτας που βρίσκεται στο χώρο.
Αν πάμε λίγο πιο κάτω, θα δούμε ξεχαρβαλωμένα τα κυβότια της ΔΕΗ. Εδώ είναι ο υπόλοιπος χώρος. Η μπασκέτα, η μία μπασκέτα, η άλλη προφανώς έχει βγει. Δεν ξέρω αν βλέπετε και τις γραμμές που υπάρχουν κάτω. Και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη μπασκέτα. Οι εξέδρες. Και εδώ το γήπεδο θα φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει τη γειτονιά, αλλά όπως βλέπουμε και δυστυχώς πλέον αυτός ο χώρος δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Και εδώ προφανώς επειδή είναι ανοιχτό, ανοιχτή πρόσβαση, θα έρχονται να παίζουν παιδιά από τη γειτονιά. Αυτό λοιπόν είναι το γήπεδο στο Ροδίνι, στα εργατικά του Ροδινιού. Μπορεί να μην είναι η αρμοδιότητά μας τα γήπεδα ποδοσφαίρου, όμως είναι ευκαιρία να σας δείξω και ένα γήπεδο. Γήπεδο, δεν ξέρω πως μπορεί να λέγεται αυτό. Βρισκόμαστε έξω από την Τάφρο. Αυτή είναι η κατάσταση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, αν μπορεί να λέγεται αυτό. Ξεχαρβαλωμένα τα τέρματα, άθλια η κατάσταση. Θα πάμε και από την πάνω πλευρά να δείτε, μια γατούλα μέσα. Πριν λίγο καιρό εδώ ήταν μια πινακίδα που έλεγε ότι σε αυτό το γήπεδο δαπανήθηκαν 30.000 ευρώ περίπου και παραπάνω, αν θυμάμαι καλά. Τα σχόλια δικά σας. Βρισκόμαστε από την πάνω πλευρά του γηπέδου που σας είπα. Εδώ απέναντι είναι η Τάφρος, στην οδό Προμηθέως. Αυτά είναι τα τέρματα που βρίσκονται εδώ. Ο χώρος βέβαια δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί. Και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτό το γήπεδο. Βέβαια, αν πάμε στην απέναντι πλευρά, θα δούμε το ίδιο σκηνικό. Άλλο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο δημιουργήθηκε. Και πιανού επένδυση ήταν αυτό. Να επενδύσει δηλαδή σε έναν αρχαίο χώρο, αρχαιολογικό χώρο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο γηπεδάκια ποδοσφαίρου στην Τάφρο. Βρισκόμαστε στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, στην Αλεξάνδρου Διάκου, έξω από το 6ο γυμνάσιο.
Εδώ λοιπόν άλλο ένα παρατημένο γήπεδο μπάσκετ. Υπήρχαν μπασκέτες μέχρι πρόσφατα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα. Έχουν αφαιρεθεί οι μπασκέτες πλέον. Εδώ που πριν λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μέχρι πέρυσι και μαθητές του γυμνασίου και του δημοτικού που βρίσκονται απέναντι έπαιζαν εδώ, αλλά και πολλοί από τη γειτονιά ερχόντουσαν και έκαναν κάποια σουτάκια μέχρι κάποιοι να αποφασίσουν να ρίξουν τις μπασκέτες και να είναι απλά ένας χώρος. Εκεί υπήρχε και βόλεϊ. Στο δίπλα χώρο βλέπετε και τις γραμμές. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει τίποτα. Αυτός λοιπόν είναι ο χώρος απέναντι από το 6ο γυμνάσιο της πόλης Ρόδου. Στο κέντρο της πόλης, Αλεξάνδρου Διάκου. Βρισκόμαστε έξω από το Βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο. Ένα γυμναστήριο που δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά και πίσω. Διότι αν θυμάστε καλά, σε αυτό το γήπεδο γινόντουσαν αγώνες μπάσκετ και μάλιστα Α1. Εδώ είναι ο εξωτερικός χώρος. Δεν θα τολμούσα να μπω σε αυτό το γήπεδο μέσα, διότι λυπάμαι που το λέω. Στα δικά μου μάτια βέβαια δεν είναι και τόσο λειτουργικός και θα σας εξηγήσω το λόγο. Εδώ λοιπόν είναι ο εξωτερικός χώρος. Κάποια στιγμή εδώ υπήρχαν και μπασκέτες. Θα σας δείξω στη συνέχεια που. Σε αυτό το γήπεδο λοιπόν ερχόντουσαν παίχτες της Α1 και παίχτες Ευρωλίγκας για να παίξουν. Έπρεπε να έρθει ένας προπονητής, έπρεπε να έρθει μια άλλη ομάδα για να μας πει, ξέρετε κάτι, αυτό το γήπεδο δεν κάνει για αγώνες. Α1 δεν κάνει γενικά για αγώνες. Από εδώ λοιπόν υπήρχαν οι μπασκέτες, 4 μπασκέτες, βλέπετε τις βάσεις. Μία και μία, δύο. Οι δύο, 4. Εδώ υπήρχε ένα μηχανάκι καμένο πριν λίγο καιρό. Προβολής ξεχαρβαλωμένη και εδώ. Ξεχαρβαλωμένα και τα κουτιά της ΔΕΗ. Εδώ είναι οι εξέδρες. Να σας πω λοιπόν ότι ο εσωτερικός χώρος του Βενετοκλείου εδώ και χρόνια τον συντηρούσαν απλά για να παίζει ο Κολοσσός, για να κάνει προπόνηση ο Κολοσσός. Πλέον δεν γίνεται αυτό.
για να μην πω για τις τουαλέτες, για να μην πω για τα ποδητήρια, για να μην πω για το παρκέ, για να μην πω για, για το γυμναστήριο που υπάρχει μέσα. Αυτό το βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει αν κάποιοι δεν πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις, έτσι ώστε να συντηρείται σωστά, να καθαριστεί και να γίνει λειτουργικό, γιατί μέσα σε αυτό το γήπεδο παίζουν μικρά παιδιά, παίζουν ομάδες, παίζουν αθλητές και έρχονται για να γυμναστούν. Αυτό το βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο πλέον θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Θα πρέπει να αλλάξει από την εξωτερική του εμφάνιση μέχρι τα ποδητήριά του, τους εσωτερικούς χώρους, τις εξέδρες, τα γυμναστήρια, τα ποδητήρια και ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του Βενετοκλείου. Βρισκόμαι έξω από το 5x5 του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ένα εξωτερικός χώρος. Τα πάντα ανοιχτά όπως βλέπετε. Θα σας δείξω τη συνέχεια. Στη συνέχεια. Τι με πειράζει πιο πολύ. Παντού υπάρχουν σκουπίδια. Αυτός ο χώρος παλιά ανέπνεε, υπήρχαν ομάδες που έκαναν προπόνηση εδώ. Και εδώ είναι οι εξωτερικές τουαλέτες. Κανένας δεν φιλοτιμείται, δεν ευαισθητοποιείται για να τις πάρει να φύγουν. Αν αυτό δεν είναι εστία μόλυνσης, τότε τι είναι?